Μήπως το χρυσό νέφος ήτανε το γεώπλασμα? Θα είχε τεράστια φαντασία και υπομονή για να βάλει βιβλικά αποσπάσματα για κάθε πέτρα ονομαστικά. Γίναν βέβαια και κώδικες αυτά για να περιγράψουν τις κρυψώνες. Εκεί στην εκκλησία του Λάγκλι κάνανε μια κρυψώνα. Σκαρφίστηκε θησαυροκυνηγητό μόνο και μόνο για να κοροϊδέψει τους υπευθύνους του μουσείου. Δηλαδή, να τα έδειχνε αυτά ως αυθεντικά, ενώ δεν ήταν, και να έκρυψε τα αυθεντικά.